Το χιόνι που πέφτει στα ορεινά της Κρήτης δημιουργεί μια μαγευτική ατμόσφαιρα, την οποία απολαμβάνουν τα τελευταία 24 ώρα οι εκδρομείς που κατευθύνονται στα Ανόγια, το οροπέδιο Λασιθίου και τον Ομαλό στα Χανιά. Ιδηλιακό είναι το σκηνικό στο οροπέδιο Λασιθίου. Η επέλαση του χιονιά ξεκίνησε τη νύχτα και συνεχίστηκε στη διάρκεια της ημέρας. Η χιονόπτωση προκάλεσε και μικροπροβλήματα, αφού σε κάποια σημεία οδηγοί κόλλησαν στο Μέσα Λασίθι, καθώς κινήθηκαν χωρίς αλυσίδες. Όμως πολύ γρήγορα τα συνεργεία του Δήμου Οροπεδίου με επικεφαλή στο Γιάννη Στεφανάκη, μαζί με δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας που βρίσκονται συνεχώς σε ετοιμότητα και συνεργασία στην περιοχή, προσέγγισαν το σημείο. Απεγκλώβησαν τα οχήματα και βοήθησαν τους οδηγούς να συνεχίσουν απρόσκοπτα την πορεία τους. Έχουμε καταγράψει τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Έχει ήδη περάσει το βοήθεια στο σπίτι, έχει περάσει φαγητό, φάρμακα. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Το παρακολουθούμε και το φαινόμενο, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και ο μηχανισμός του Δήμου έχει τεθεί από νωρίς το πρωί. Ήταν και η πρώτη απόφαση που υπέγραψα. Έχει τεθεί σε επιφυλακή για την πιθανότητα εγκλωβισμού ή για τους εκχιονισμούς του Δήμου. Σε χωριά του Οροπεδίου σημειώθηκαν και διακοπές στην ηλεκτροδότηση, με τους κατοίκους να στρέφονται για ζεστασιά σε τζάκια και ξυλόσομπες, καθώς το θερμόμετρο φλερτάρει με το μηδέν. Και στα Ανόγια η ατμόσφαιρα είναι μαγευτική. Οι σόμπες δουλεύουν πυρετοδός και το χιόνι καλύπτει τα σημεία σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Έχουμε κρατήσει το δρόμο τον κεντρικό, τον επαρχιακό που οδηγεί προς την Ήδα μέχρι το ύψος της Ζωμίνθου ανοιχτό, και αυτό προσπαθούμε να διατηρήσουμε ανοιχτό σε αυτή τη φάση. Οι δρόμοι μέσα στην ορεινή Κωμόπολη είναι ανοιχτοί, όπως και το οδικό δίκτυο προς την Ήδα μέχρι το ύψος της Ζωμίνθου, όπου φτάνουν από χθες εκατοντάδες επισκέπτες για να χαρούν το χιόνι και το κατάλευκο σκηνικό. Ο Δήμος Ανογίων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους κτηνοτρόφους που διατηρούν κοπάδια σε ποιμνιοστάσια που βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων, όπου δεν υπάρχει πρόσβαση, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί προβλήματα. Επικοινωνία με κτηνοτρόφους που βρίσκονται πάνω στο βουνό να δούμε πιθανά προβλήματα και προσπαθούμε είτε μικρά είτε μεγάλα να αντιμετωπίσουμε. Το παραμυθένιο σκηνικό απολαμβάνουν όσοι τολμηροί αποφάσισαν να φτάσουν μέχρι τις χιονισμένες κορφές και το οροπέδιο του Ομαλού, αλλά και όσους απλά απολαμβάνουν τη θέα από μεγαλύτερη απόσταση.